Καλησπέρα φιλαράκια μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι στο κανάλι μου, είμαι ο Τζον. Και στο συγκεκριμένο βίντεο, αν παρακολουθείς στη συνέχεια, θα μάθετε πώς γνώρισα το... το πώς βγήκαμε live στο Star. Γνώρισα τον Chris Links. Γεια σας, πατάτες! Κατέλαβα το στούντιό του και... Τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα? Κάναμε συζητησάρες που μου ταρακούνησαν την πραγματικότητα, παιδιά. Γι' αυτό να μείνετε για τη συνέχεια, κάντε εγγραφή, αφήστε μου ένα σχόλιο, ένα like και στηρίξτε το κανάλι άμα γουστάρετε. Φιλόκια πολλά, τα λέμε. Προπόνηση, νομίζω, για τα παιδιά τουλάχιστον εγώ θα το βρω τι θα κάνω. Έχω πάρει τις κυριολογίες μου, το χαρτάκια, θα πάω να ζωγραφίσω εκεί στο εκδοσίδιο. Έρχεσαι παιδιά. Λοιπόν, λατρεύω τα γυμναστική, τα λατρεύω όλα αυτά, λατρεύω το σώμα μου, λατρεύω αυτά που μπορεί να κάνει, αυτά που μπορεί να μάθει να κάνει. Τώρα είμαι τραυματισμένος, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις μετά από πολλή δουλειά ανάτροφη το σώμα σου και να πέφτεις. Αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ σήμερα. Τα παιδιά κάνουν bodybuilding, οπότε είναι ένας τρόπος γυμναστικής που εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει, γιατί δίνεις πάρα πολύ βάση στην εικόνα, στο πώς θα δείξεις, στον όγκο, στη γράμμωση. Εγώ πιο πολύ μου αρέσει η λειτουργικότητα. Μου αρέσει να έχω το σώμα μου και να το τερματίσω. Ό,τι μπορώ να μάθω με αυτό να το κάνω. Οπότε είμαι εδώ, εντάξει, τα παιδιά κάνουν τη φάση τους, εγώ κάνω τη δικιά μου με ό,τι μπορώ κι εγώ. Από το να είμαι σε μια γωνία και να κλαψουρίζω γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ, κάνω τουλάχιστον τα πόδια μου ή κάνω κάποιες ασκήσεις για ενδυνάμωση για το κουλό μου χέρι, έτσι. Οπότε πάλι μπαίνω στο γυμναστήριο και βγαίνοντας τώρα ήδη είμαι καλύτερος από ό,τι μπήκα, από το να μην έκανα τίποτα, έτσι. Και νιώθω κι εγώ καλά ότι, okay, δεν το άφησα να με κυριεύσει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έτσι. Οπότε σκέψου έτσι από εδώ και πέρα. Αυτά. Πάμε. 2 hours later. Πάρε μια μύτη, μάλλον. Παιδιά, θα γίνει γνωριμία με Links. Σηκώνω το τηλέφωνο, το απαντάει σε μηνύματα. Όχι, και έχουμε και αυτό το πρόβλημα επίση. Σβήνει το φως. Αλλά περιμένουμε. Πολύ. Είμαστε ανοιχτά. Είναι σκοτό, είναι σκοτό. Όχι, πέρασα δύο φορέ. Παιδιά, η φάση έχει καταντήσει αστεία. Αστεία όμως. Yes. Έχουμε κάνει μισά ώρα έξω από την πόρτα του. Δεν έχει τα σημεία ζωή, δεν απαντάει. Έχουμε μείνει από μπαταρίες και λέμε: φίλε, πάμε να φύγουμε γιατί δεν θα τον βρούμε. Και γίνεται αυτό εδώ. Κλειδωθήκαμε μέσα στην πολυκατοικία και κλειδωθήκαμε έξω από το σπίτι. Γίνεται επαρκιακό. Δεν ξέρω τίποτα.
δεν μπορούμε να βγούμε από εκεί, δεν μπορούμε να μπούμε και σπίτι του. Και το καλύτερο όλων, κατουργέμαι σαν πούστης. Αυτά τα φυτά πίσω είναι πλαστικά, όταν να τα ποτίσω δεν μπορώ να βγούμε. Πού έφτασε, μαλάκα, sorry. Και στις links. Όταν δεις και αν δεις αυτό το βίντεο, κάνε like, subscribe. Τα λέμε. Ελπίζω να ξαναπούμε και να μην πεθάνω εδώ μέσα. Θα μπορέσουν άραγε οι νεαροί μας φίλοι να δραπετεύσουν από το καταραμένο σπίτι του Links. Ο Τζόναθαν θα φτάσει στην ώρα του στο Star αύριο. Τον Links θα το γνωρίσει και αν τον πιάσει χέσιμο, πού θα πάει. Ο Ντίνος καλά είναι. Αν θέλετε να μάθετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μάθετε τη συνέχεια.